Σας καλέσαμε εδώ σήμερα γιατί ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού μαζί με το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, αντιδρά στο υποκατάσταση σχέδιο νόμου σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και αντιδρά όχι αθαίρετα, αντιδρά στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων για μία σειρά από λόγους. Ο πρώτος και σημαντικός λόγος είναι ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν πρόκειται να λύσει κανένα από τα υφιστάμενα και χρόνια προβλήματα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Αντιθέτως, θα τα πολλαπλασιάσει. Ενδεικτικά θυμίζω ότι τα δημόσια ΕΕ τα τελευταία 12 χρόνια έχασαν πάνω από το 33% του εκπαιδευτικού τους προσωπικού, πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας δηλαδή χάθηκαν, και η υποστελέχωσή τους θα συνεχίσει και θα ενταθεί και μετά την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με την αναμενόμενη φυγή εγκεφάλου, το εσωτερικό brain drain, από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα δημόσια ΕΕ την τελευταία δωδεκαετία έχασαν σωρευτικά πάνω από 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσια χρηματοδότηση και η υποχρηματοδότησή τους αυτή θα ενταθεί και μετά την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς σύμφωνα με το υποκατάθεση σχέδιο νόμου, δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ανταγωνίζονται για την προσέλκυση πεπερασμένων χρηματοδοτικών και ερευνητικών πόρων από δημόσια και ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία έως τώρα απευθύνονταν μόνο στα δημόσια ΕΕ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων αντικειμενικά εξομοιώνει τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα των αποφύτων μας με τα δικαιώματα των αποφύτων αμφίβολης ποιότητας, franchise παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν στη χώρα μας. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που βαίνει προς κατάθεση, από όσο γνωρίζουμε, την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή, ένα ιδιωτικό κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού δύναται μέσω μιας εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία αποκαλείται από το νομοσχέδιο ως νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να λειτουργήσει, παραδείγματος χάρη, μια νομική σχολή με ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας της εξής: να έχει 8 μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, 2 μέλη ΕΔΥΠ χωρίς διδακτορικό, έναν γραμματέα και έναν φύλακα, το ΔΕ πρόγραμμα σπουδών της νομικής σχολής και τα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού, του ιδιωτικού παρατήματος, θα γίνεται αποκλειστικά από το Μητρικό Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και αυτό το πανεπιστήμιο θα μπορεί να παράξει δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς με τα ίδια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα με τους αποφύτους της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το διακύβευμα και το περιεχόμενο του δίκαιου αγώνα που διεξάγουν μεταξύ άλλων και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της νομικής, των οποίων την κινητοποίηση, την κατάληψη επιχείρησε σήμερα με δύο τρόπο, με στρατιωτικού τύπου επιχείρηση, να καταστήλει η κυβέρνηση. Τρίτον, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων καταργεί τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Θεσμοθετεί με άλλα λόγια την αδικία και θα πολλαπλασιάσει αντικειμενικά τις ανισότητες, τις ταξικές ανισότητες, τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εις βάρος φυσικά των λαϊκών οικοκυριών. Σύμφωνα με το υποκατάθεση νομοσχέδιο, για να εισαχθεί ένας απόφοιτος λυκείου στην ιατρική σχολή του Απιθύτα, θα χρειαστεί επιδόσεις της τάξης του 18,8 κατά μέσο όρο στα 4 υποεξέταση μαθήματα, ενώ για να εισαχθεί στην υποίδρυση franchise ιδιωτική σχολή, ιατρική σχολή της Λευκωσίας, η οποία θα λειτουργήσει στο ελληνικό, θα χρειαστεί ένα απολυτήριο ή επίδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις της τάξης του 9,6 και φυσικά 120.000 ευρώ σε δίδακτρα, 18.000 ευρώ ανά έτος για τα 3 πρώτα προκλινικά έτη και 22.000 ευρώ για τα επόμενα 3 κλινικά έτη. Ο ΕΣΔΕΠ, ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Απιθύτα, δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση στο υποκατάθεση νομοσχέδιο, προκηρύσσοντας 48 ώρια απεργία την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, μέρες εισαγωγής κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Συμμετέχει στην 24ωρη πανεργατική απεργία στις 28 Δευτέρου και επιφυλάσσεται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποίησεών του τις μέρες συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Ο ΕΣΔΕΠ τελώς θεωρεί ότι ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, επαρκώς στελεχωμένη και χρηματοδοτούμενη,
για αποκατάσταση του δωρεάν χαρακτήρα της υφιστάμενης δημόσιας εκπαίδευσης, με κατάργηση των διδάκτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με ολόκληρη ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Ο αγώνας για αποκατάσταση του κοινωνικού χαρακτήρα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, με έρευνα και παραγωγή γνώση προς όφελος των πολλών και όχι των κερδών των λίγων, δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο του πανεπιστημιακού κινήματος, αλλά οφείλει να γίνει υπόθεση του συνόλου του εκπαιδευτικού κινήματος, του συνόλου του ευρύτερου, αν θέλετε, εργατικού και λαϊκού κινήματος. Η σημερινή μας κοινή εκδήλωση αυτό σηματοδοτεί και σε αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει.